Εδώ υπάρχει μία φιλοσοφία πίσω από το νομοσχέδιό σας, πίσω από την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο αφορά το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Δεν είναι δική σας φιλοσοφία, την έχετε δανειστεί από αλλού, ίσως από το αγγλοσαξονικό μοντέλο, το οποίο το γνωρίζω και εγώ πολύ καλά. Πίσω από τη φιλοσοφία σας, όχι την πρακτική αναγκαστικά, αλλά από τη φιλοσοφία, υπάρχει, αν θέλετε, μια χιουμιανή αίσθηση του ορθολογισμού. Ένας εργαλειακός ορθολογισμός. Έτσι όπως ο David Hume λέει ότι ο ορθολογικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να επιτυχαίνει τους στόχους του, χρησιμοποιώντας τα μέσα του με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, και η αρετή ή η κακία του ανθρώπου δεν έγκυται στα μέσα, αλλά έγκυται στους στόχους. Έτσι κι εσείς διαχωρίζετε τις πολιτικές αποφάσεις από την εκτέλεσή τους, εκχωρώντας την εκτέλεση σε τεχνοκράτες. Εμείς ως Μέρα 25 απορρίπτουμε τη φιλοσοφία αυτή. Και την απορρίπτουμε τόσο πολιτικά, όσο και φιλοσοφικά, όσο και στην πράξη. Και να σας εξηγήσω γιατί. Στη μηχανολογία, όταν είναι θέμα να χτίσεις μια γέφυρα, προφανώς θα πρέπει να υπάρξει μια τεχνοκρατική διαδικασία. Δεν θα πας. Μια δημοκρατικά κατασκευασμένη γέφυρα είναι επικίνδυνη και εγκληματική. Γιατί θα πέσει. Χρειάζεται να πας στον επαΐοντα, στον ειδικό. Όχι του Πλάτωνα, αλλά τουλάχιστον του Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή κάποιου άλλου Πολυτεχνείου. Όταν όμως πρόκειται για δημόσια διοίκηση, όταν πρόκειται για πολιτική, όταν πρόκειται για οικονομική πολιτική, δεν υπάρχει απολύτικη τεχνοκρατική λύση, δεν υπάρχει απολύτικο τεχνοκρατικό μέσο. Η πλάνη ότι στη δημόσια διοίκηση, στην άσκηση πολιτικής, στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ του πολιτικού σκοπού και του τεχνοκρατικού μέσου, βρίσκεται στη βάση του νεοφιλελεύθερου μορφώματος που ξεκινάει με την κυρία Θάτσερ στη δεκαετία του 70 στα τέλη και που τελικά απέτυχε με έναν τρόπο παταγώδη, με έναν τρόπο που φίλοι μου που είχαν διατελέσει υπουργοί της κυρίας Θάτσερ, όπως ο Νόρμαν Λαμόντ, όπως ο Μάικλ Χάουαρντ, με τους οποίους έχω προσωπική σχέση, μου παραδέχονται ότι ήταν ιδιαίτερα αρνητικοί από τη δική τους τη μεριά. Θα το βρείτε μπροστά σας με άλλα λόγια αυτό. Κοιτάξτε, κάθε φορά που επιβάλλεται το νεοφιλελεύθερο δόγμα αυτού του διαχωρισμού πολιτικών σκοπών και τεχνοκρατικών μέσων, οι επιλογές που γίνονται στο τεχνοκρατικό κομμάτι είναι πάντοτε τεχνικά ανεπαρκείς και πολιτικά ταξικές.